Το παιχνίδι που ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου είναι αυτό ανάμεσα στον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου και τη φαρμακό team. Έξαρχος Σαφαρίκας, Γκρίζης, Κυριλής και Παρετσόγλου είναι η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο καλώθι με τον Κυριλή. Κακαβούλας, Τσιτσικάος, Αναστασόπουλος, Κατσακιώρης και Σωτηρόπουλος είναι πεντάδα της Φαρμακοτήμ. Αναστασόπουλος εκδικεί την μπάλα σε ένα επιθετικό ριμπόρ. Βρήκε τον τρόπο να την δώσει στον Κακαβούλα. Τσιτσικάος πηγαίνει προς το μέσα. Κατσακιώρης. Και αυτός προσπάθεια πηγαίνει μέσα 2-2 στο Παρίσι Φαρμακοτήμ. Ο εξαρχός επιστρέφει και σίγουρα είναι μια λύση στον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. Να δω και το αποδεικνύει τον πρώτο εύστοχο του τριών πόντων. 5-2 μπροστά ο δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου με τον Κώστα Έξαρχο. Κατσακιώρης όμως ισοφαρίζει, 5-5. 10 πόντι σε 1,5 λεπτό. Ο Έξαρχος πηγαίνει προς τα μέσα, δεν είναι καλό το τελείωμα του. Τσιτσικάος όμως κάνει λάθος πάσα, το έχει καταλάβει ο Σαφαρίκας, ο οποίος θα στοχεί. Ο Ηλίας Τσιτσικάος παίρνει το ριμπόρ, θέλει να τρέξει, δίνει στον Κατσακιώρη, γίνεται το λάθος. Ο Κυριλής κλέβει την μπάλα, τώρα την ευκαιρία να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Ο Έξαρχος τελειώνει τη φάση, 7-5. Καλή ήταν η προσπάθειά του. Κυριλής θέλει να τρέξει. Παρεξόγλου είναι κλεισμένος εκεί από τον Αναστασόπουλο. Φοβερό κόψιμο από τον Κατσακιώρη. Παρεξόγλου δεν μπόρεσε να σηκωθεί εκεί. Κατσακιώρης ήρθε και έκοψε τον μπάλα. Συνεχίζεται. Εξαρχώς για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ. Σωτηρόπουλος στο ριμπότ, βγάζει στον Κακαβούλα. Κακαβούλες μέχρι το τέλος του δρόμου, 7-7. Σαφαρίκας είναι ξεμαρκάριστος. Αστοχή, καλό ήταν το σούτ, αλλά άστοχο. Κατσακιώρης στο rebound. Σαφαρίκας βάζει τα χέρια εκεί, βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χορ. Επίθεση εκτός τελικής γραμμής. Επίθεση 16 δευτερολέπτων για την Φαρμακοτήμη. Αναστασόπουλος για τον Κατσακιώρη. Κατσακιώρης πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Αναστασόπουλο. Ο Αναστασόπουλος προσποιήθηκε, αστόχησε όμως. Κυριλής τον Έξαρχο. Ο Τσιτσικάος βάζει και τα χέρια, βγάζει την μπάλα εκτός της πλάγιας γραμμής. Επίθεση 4 δευτερολέπτων για τον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. Προς τα μέσα κλείνεται και από τον Αναστασόπουλο. Ο Σαφαρίκας τρυπώνει εκεί μέσα, παίρνει το ριμπότ και ο Παρετσόγλου ευστοχή, 9-7. Ωραία.
Σαφαρίκας κλέβει και την μπάλα εδώ, βγάζει στον ευθυδιασμό τον δικηγορικό σύλλογο. Κυρινή στάση το 27-17. Τσεσικάος για τρεις, άστοχος. Παρετσόγλου στο rebound. Σε σουτ δύο πόντων εδώ. Ο Βρόπουλος είναι ξεμαρκάριστο. Είναι καλό. 11-10. Το αποδεικνύει. Time out. Time out. Όχι, όχι, αλλαγές. Με καρτσακρή, αλλά και time out. Ναι, ναι, έχει ξεκινήσει η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out, 4-46. Για το φινάλι της πρώτης περίοδου, ο δικηγορικός σύλλογος προηγείται με 11-10 της Pharmaco Team. Το rebound ανάμεσα σε δύο αντιπάλου. Τσιτσικάος πηγαίνει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Αστοχή. Παρίκας είναι ξεμαρκάριστος και είναι εύστοχος. 14-10. Από το μπουκάλι Σαφαρίκα. Ρόμπουλος, Τσιτσικάος. Απαντάει, 14-13, η μπάλα γύρισε. Σωστά από την Pharmaco Team. Τσικάος, ένας παίκτης ούτως ή άλλως εκτελεί αρκετά 6-6-75, έμεινε ξεμαρκάριστος. Δεν θα το άφηνε αυτό. Δύσκολη πάσα προς τον Γκρίζη. Ο Γκρίζης στα στοχή. Ο Αναστασόπουλος μετά το επιθετικό rebound κάνει φαουλ στον Γκρίζη. Αλλαγή με τον Καβαδία να περνάει στην θέση του Κυριλού και τον Άρη Κουτσιάφτη, έναν από τους νέους παίχτες της Pharmaco Team, και τον Νίκο Βάτσκα να περνάει με στη θέση του Αναστασόπουλου και του, για να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος παίχτης που βγαίνει, ο Κατσακιώρης. Γκρίζες και Σαφαρίκας εκεί μπερδεύτηκαν. Την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τη Pharmaco Team. Ατσακλής. Βάτσκος, βολές, συνέστοκος, ο Κουτσιάρτης στο rebound. Γυρνάει την μπάλα αλλά πάνω στον Παρετσόγλου. Καβαδίας για τον Παρετσόγλου, αστοχή από κοντά. Στο ριμπάντο Τσιτσικάος. 2-20 για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Ο Τσιτσικάος πηγαίνει προς τα μέσα. Είναι άστοχος. Δεν υπάρχει κόλλη, υπάρχει μια μικρή διακοπή.
Έτσι από την επαναφορά για τον Καβαδία. Από τους καινούριους παίκτες του δικηγορικού συλλόγου, ο Θόδωρος Καβαδία. Δίνει στον Σαφαρίκα. Σαφαρίκα σας το έχει διατρές, ο Κουτσκιάφτης μαζεύει το ρυμπό. Θέλει να τρέξει το Χαρτσακίνης. Αλλά φτάνει στον Τσιτσικάο, όμορφο το λίωμα. 14-15 από τον Ηλία Τσιτσικάο. 1-20 για το φινάλε. Φάουλ από τον Καρτσακλή στο Γκρίζι. Στο δεύτερο βήμα είναι 2 βολές για τον Νίκο Γκρίζι. Αστοχή στην πρώτη ο Χρήστης, παραμένει το 14-15. 15-15, ενώ στο παιχνίδι πέρασε και ο Πάνος Ρόπολας. Θέση του Σαφαρίκα. Βάτσκος παίρνει την μπάλα κοντά, δίνει στον Κουτσιάφτη. Δεν είναι καλό το τελείωμα, διεκδικεί εκεί όμως ο Κουτσιάφτης, παίρνει το επιθετικό rebound. Τσιτσικάνος παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο έξαρχος στο μακρινό rebound. Δεν μπορεί να τρέξει εδώ η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, πηγαίνει σε οργανωμένη επίθεση. Σου για 3 είναι εύστοχο. 18-15, νέο προβάδισμα για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου στα 15 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Τσικάω. Άστοχος. 18-15 είναι το σκορ του πρώτου δεκάλεπτου. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου προηγείται με 18-15 της Φάρμακο Team, η οποία θα είναι στην πρώτη επίθεση του δεύτερου δεκαλεπτού. Ο Πανταζής έχει περάσει τον αγώνα, ο Πολής έχει περάσει επίσης, Βάσκος ο Τυρόπουλος και Τσιτσικάος είναι η πεντάδα για την Φάρμακο Team που βρίσκεται στην πρώτη επίθεση. Έξαρχος Ρόμπολας, Καβαδίας, Σαφαρίκας και Γκρίζης είναι η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. Καβαδίας, δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ από τον Χόλι όμως και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Είναι αυτό το στην πρώτη. 19-15. Άστοχο στην δεύτερη, μακρινό rebound από τον Αντρέα Χολή. Φυσικά ώστε να πάει προς τα μέσα, κερδισμένο φάουλ. Κάνει ο Ρόμπολας. Τσιτσικάος για τον Πανταζή. Αλλά βρίσκει στα πόδια του Σαφαρίκα, ανανέωσε. Την επίθεση της Φάρμακο Team πήγαινε στα 14. Πανταζής κλείνεται, δίνει στον Τσιτσικάο για 3 πόντους, εύστοχο. 19-18.
Πανεξάρχος όμως βρίσκει χώρο, εκτελεί, απαντάει, 22-18. Κοιτάς, πίνεται από τον Σαφαρίκα, ο Λύς. Για τον Πανταζή, ο Πανταζής θέλει να πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον... του δικηγορικού συλλόγου, τον Μιχαλή Σαφαρίκα. Τον γκρίζει πολύ δύσκολη η προσπάθεια. Ο Τσίος δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. Με εξάρχο. Τον γκρίζει ο Γκρίζης. Προστάτευσε με το σώμα του την μπάλα. Όμορφο το τελείωμα για το 24-18. Κολλής του 2 πόντων. Άστοχος ο Ανδρέας Κολλής. Ο Ρόμπολας στο ριμπάουντ για τον Εξαρχό. Εξαρχός αστοχή στο lay-up ο Σαφαρίκας. Στο επιθετικό ριμπάουντ. Περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Επιστρέψουν μάλλον στην επίθεση. Γκρίζης. Όχι, δεν είναι καλό το τελείωμα, αλλά στο rebound είναι ο Καβαδίας. Άστοχος. Ο Πολύς παίρνει το rebound, βγάζει στον Τσιτσικάο. Τσιτσικάος μέχρι το τέλος. 24-20. Μόνο το γας πήγε προς τα μέσα, στόχισε. Rebound για την φαρμακο. Είναι στον Βολή. Φανταζής, είναι ξεμαρκάριστο σου, τριώνει τον Δημόκη. Δεν ήταν καλό. Ο Αναστασόπουλος και ο Κατσακιώρης θα επιστρέψουν στις θέσεις των Φανταζή και Βάτσκιου. Μπορούν 24-26 και 47 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στα πόδια του Αναστασόπουλου, εντάξει, δεν υπάρχει ανανέωση, ήταν πάνω από τα 14 χρόνια. Συνέχεια επίθεσης με 16 δευτερόλεπτα για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Δυρόπουλος έκανε φάουλ στον Γκρίζη. Κατσακιώρης. Και από εδώ. Αν δει το replay θα καταλάβει ότι έχει τραβήξει τη φανέλα του Θόδωρου Καβάδια. Πολύ καθαρό το πλάνο, τουλάχιστον εδώ. Καβάδιας για τρεις. Ναι! Έξτοχος, 27-20. Πρώτο προβάδισμα 7 πόντων για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Τσακιώρης για τον Σωτηρόπουλο, πολύ ωραία φάση. Την τελειώνει ο Αναστασόπουλος, 27-22. Πολύ όμορφη συνεργασία των παιχτών της Φαρμακοτίν εδώ. Έξαρχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε, ο Ρόμπουλας στο rebound, 29-22. Ο
σκλέβει την μπάλα και δίνει στον Καβαδία. Μπορεί να τρέξει ο δικηγορικός σύλλογος. Ο Καβαδίας κάνει λάθος. Παπαδημητρίου. Είναι για πρώτη φορά στο μάτς στη θέση του εξαρχού. Και έχουμε time out. Αλλά είναι εντάξει. Φάρμακο 29-22 υπέρ του δικηγορικού συλλόγου. Το σκορ και αυτή αστοχή προσπάθεια να διεκδικήσει το ριμπάουτ. Κάνει φάουλ στον Γκρίζι. Καρτσακλής εδώ κερδίζει το foul από τον Παπαδημητρίου και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Πρώτη 31-22. Έστω στο δεύτερο με ταμπλό 31-23. Τα 3-23. Νομίζω έχει φτάσει τους 8 ο Καβαδίας. Έχει 2 τρίποντα, ένα τρίποντο και μία έφτιαξη βολή. Ο Καβούλας τον προσαμέσα σταματάει. Τελεί και ευστοχή 33-25. Το οργανώνει ο Γκρίζης τώρα του δικηγορικού συλλόγου. Γκρίζης με Καβαδία συνδυάζονται και να είναι κάμποσα φάουλ εκεί. Καβαδίας θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Πρώτη, παραμένει το 33-25. Αμήν. 34-25 με μία στις δύο βολές από τον Θόδωρο Καβαδία. Αφήνει την θέση του στον Παρετσόπουλο, ενώ και ο Τζορτζόπουλος περνάει στη θέση του Γκρίση. Στον αγώνα πέρασε και ο Φαγοπούρνης. Τσιτσικάος επιστρέφει και στη θέση του Κατσακιωρή. Ναι. Και ο
έξαρχος επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Ρόμπελε. Επαναφορά με τον Παρετσόπουλο, επίθεση 14 δευτερολέπτα για τον δικηγορικό σύλλογο, στα 3 και 14 για το φινάλε του ημιχρόνου. Κυκλοφόρησε πάρα πολύ, περισσότερο από όσο έπρεπε η μπάλα. Τσιτσικάω. Έχουμε καταβούλα. Τσιτσικάω σε μαρκάριστος. Άστο γόσο, Αναστασόπουλο στο ριμπάουτ. Αναστασόπουλος κλείνεται εκεί. Φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Επαναφορά με τον Αναστασόπουλο. Στην λίγο χώρο για να πασάρει στον Καχαβούλα. Ελάχιστος χρόνος άστοχος, ο Παγοπούρνης στο rebound, το επιθετικό rebound. Φυσικάως αλλάζει κατεύθυνση αστοχή στο rebound του Παπαδημητρίου που δίνει για τον έξαρχο. Ο έξαρχος στο εμβιασμό, χαμηλά το φάουλ από τον Βοροκαρτσάκλη. Πέμπτο ομαδικό, δύο βολές για τον έξαρχο. Άστοχος στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη. Διψήφια διαφορά 35-25. Για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Κερδίζει το φάουλ από τον Τζορτζόπουλο. Ό,τι και να είναι, είναι δύο βολές. Είτε χαμηλά ή γίνεται ψηλά το φάουλ. Τα ομαδικά συμπληρώθηκαν για τον δικηγορικό σύλλογο. Τελείωσε Τσιτσικάος και γίνει στις βολές. Καθόλου στην πρώτη 35-26. Παπαδημητρίου 35-28.
έχω στην πρώτη βολή ο Ηλίας Τσιτσικάου. Συνεχόμενες βολές εύστοχες και 35-29. Δεύτερο ζευγάρι βολών που ευστοχή. Τσιτσικάου. Ρεσόγλου εδώ κερδίζει φάουλ από τον Καρτσακλή. Και αυτό το φάουλ όμως κάνει τον ξύλο του δικηγορικού συλλόγου στις βολές. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 35-29. Αστοχή και στη δεύτερη, ο Τσαρτσόπουλος διεκδίκησε το ριμπόντ από τα χέρια του, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κάνει λάθος πάσα στο εκεί, βλέπει ο έξαρχος, φτάνει μέχρι το καλάθι, 37-29. Είπαμε η επιστροφή του δίνει λύσεις στον δικηγορικό σύλλογο. Πάλι εδώ τον Κυριλή στον Κακαβούλα στα 14 δευτερόλεπτα και δικαίωμα για δύο βολές στον Αντρέα Κακαβούλα. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 37-29 στα 14 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Έστοχος στη δεύτερη, 37-30. Με την τελευταία του δικηγορικού συλλόγου. Ο τραβηγμένη προσπάθεια, αλλά εύστοχη. 39-30. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημιχρόνο ξεκινάει με την κατοχή για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου, η οποία προηγείται με 39-30. Έξαρχος, Σαφαρίκας, Κυριλής, Γκρίζης και Καβαδίας η πεντάδα. Πάλα γρήγορα στον, μέσα στη ρακέτα στον Καβαδία. Άστοχος, Τσιτσικάου, Αναστασόπουλος, Σωτηρόπουλος, Κακαβούλας και Κατσακιώρης είναι η πεντάδα της Φαρμακοτήρ, η οποία τώρα κάνει την πρώτη της επίδεση στο δεύτερο ημίχρονο. Γίνεται το λάθος. Ο Γκρίζης κλέβει, αλλά δυσκολεύει πάρα πολύ τον Θόδωρο Καβαδία. Δεν την πρόλαβε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Σωτηρόπουλος άστοχος στους τριών πόντων. Μπάλα για την... για τη Φάρμακο την παραμένει. Έχει βγει από χέρια παιχτών του δικηγορικού συλλόγου. Κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα στον ελεγχό του, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Θα παρέχει στο rebound, μέσος για τον έξαρχο. Καλαδίας. Για τον Σαφαρίκα, πολύ προσπάθεια. Τσιτσικάος. Αρκός θέλει να τρέξει και αυτός άστοχος. Αυτός το ξεκίνημα και οι δύο ομάδες. Κατσακιώνει και αυτός δεν βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι.
γκρίζει από κοντά. Φυσικά όσο την έμπαλα. Time out. Αναφορά για τον δικηγορικό σύλλογο. Με τα 100 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου δεν υπάρχει κανένας πόντος για τις δύο ομάδες. Εξαρχώς. Και αυτός άστοχος, ο Κυρίλης, δεν πρόλαβε την μπάλα μέσα. 39-30. Καβούλας θέλει να πάει προς τα μέσα, πολύ όμορφη πάσα στον Αναστασόπουλο, όμως το τελείωμα δεν είναι αυτό που πρέπει. Το επιθετικό ριμπάουντ είναι το λιγότερο κέρδος για τη φάρμακο την σε αυτή την επίθεση. Για να δούμε, ο Αναστασόπουλος αστοχή, ο Σωτηρόπουλος παίρνει το ριμπάουντ, ανανεώνει μία ακόμα επίθεση για την φάρμακο την. Ο Σωτηρόπουλος και άστοχος. Ο Βαδίας χαμηλά το φαουλ πριν πάρει την μπάλα από τον Αναστασόπουλο. Εξαρχώς για τον Καβαδία. Πάσαμε ρίσκο εκεί. Πολύ κοντά στη γραμμή, ο Καβαδίας την έβγαλε στον Γκρίζα, αυτός αστόχησε. Κατσακιώρης την κράτησε εδώ ο Καχαβούλας. Ξεκινάει την επίθεση της ομάδας του. Καχαβούλας για τον Χολή, λάθος η πάσα εδώ. Δεν συγκρατεί την μπάλα ο Ανδρέας Χολής. Μετά από 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει κανένας πόντος από τις δύο ομάδες, έχει παραμείνει το 39-30. Για να δούμε εδώ τον Καβαδία, αυτός θα είναι το πρώτο καλάθι του δεύτερου ημιχρόνου, 41-30. Και νομίζω ότι είναι το πρώτο προβάδισμα με 11 πόντους για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ναι. Πηγαίνει προς τα μέσα. Πρέπει να βρίσκει στο Γκρίζι. Ναι, είχε βρει στο Γκρίζι μπάλα. Ο Ρόμπολος που δώσει του Κυριλή. 1 δευτερόλεπτο μένει στην επίθεση της Φαρμακοτήν. Πολύς, αλλά βρήκε στην Στεφάνη. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο χρόνος ήταν ελάχιστο. Γίνει κάτι, δεν ήρθε τίποτα σε αυτή την φάση για την Φαρμακοτήν. Επίθεση και τον δικηγορικό σύλλογο, ο Σαφαρίκας. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα κατάφερε να την διατηρήσει μέσα, όμως δεν είχε τον έλεγχο της. Στην δεύτερη μπάλα έσκασε εκτός τελικής γραμμής. Επίθεση για την Φαρμακοτήν. Ο Μεσασόπουλος από κοντά αστόχησε. Αναστασόπουλος διεκδικούν. Τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Φαρμακοτήν. Καρτσάκλης επιστρέφει στην θέση του Χολή. Αναφορά τον Κακαβούλα και τον Καρτσάκλη. Καβούλας θέλει να πάει προς τα μέσα, περνάει ωραία την μπάλα πίσω από το σώμα και πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Μειώνει σε 41-30. Ο
Τσόγλου επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Γκρίζη. Έχει πολύ από τον Κακαβούλα 41-33. Ο Τσιτσικάος επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Κατσακιώρη. Αναφορά για το δικηγορικό σύλλογο. Ο Ρόμπολας αναλαμβάνει την οργάνωση της επίθεσης. Πάσε για τον Σαφαρίκα. Σαφαρίκας κερδίζει το φαουλ από τον Τσιτσικά. Δύο βόλες για τον Μιχάλη Σαφαρίκα. Άστοχο στην πρώτη, παραμένει το 41-33. Εύστοχο στη δεύτερη, 42-33. Καρτακλής, τα βάζουμε όλοι. Εκδοχή 42-35. Ωραία, σπάτησε καλά. Αστόχησε στην προσπάθεια. Έκανε το φάουλ στην συνέχεια στον Καρτακλή. Ρόμπουλος για τρεις. Όχι, είναι άστοχος. Ο Ρόμπουλος αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός. Γκρίζες επιστρέφει στην θέση του Καβαδία. 4-39 για την τρίτη περίοδο. 42-35 σκορ. Εξαρχοστών Τσιτσικάο. Ενώ Φανταζής περνάει στη θέση του Αναστασόπουλου. Καβούλας πηγαίνει προς τα μέσα. Αστοχή. Ο Γκρίζης παίρνει το rebound. Προσπάθειά του. Σηκώνει και το χέρι ο Μιχάλης Σαφαρίκας, παραδεχόμενος ότι βιάστηκε σε αυτή την επίθεση. Πάθος όμως εδώ που κλέβει την μπάλα. Μπορεί να βγει στον συνδυασμό η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Φάουλ τον τον Πανταζή στον Γκρίζη. Αμιλά το φαουλ. Ο Τυρόπουλος άφησε τη θέση του στο Βάτσιο. Γκρίζης για τρεις, άστοχος, ο Βάτσιο στο rebound. Οργανωμένη επίθεση για την φαρμακοτήμη. Βάτσιος, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Γκρίζης στο rebound. Και Ρόμπολας. Ρόμπολας κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Καρετσόγλου στην επαναφορά για τον Έξαρχο.
Ο Σαρκός πηγαίνει προς τα μέσα. Είναι άστοχος, ο Κρίζος στο επιθετικό ρεκόρ, καλά. 44-35. 3 και 5 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Λάθος ο Περετσόγλου εκεί βγαίνει και κλέβει. Δεν καταφέρνει όμως να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο εδώ η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ενώ ο Χολής επιστρέφει στην θέση του Καρτσάκη. 2 και 51 για το τρίτο δεκάλεπτο. Χολής για τον Τσιτσικά. Τριών πόντων άστοχο, Χολής διεκδικεί, ο Πανταζής παίρνει το επιθετικό rebound. Χολής έσπρωξε την μπάλα στον συμπαίκτη του. Πανταζής κάνει μεταφορά μπαλά. Όχι, έκανε διπλή τρίπλα. Ναι, διπλή τρίπλα έκανε. Αυτή είναι η υπόδειξη. Παγοπούρνης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Πανταζή. Ρόμπολας πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Παρετσόγλου, άστοχος. Σε τσιτάω σπρώχνει την μπάλα, αλλά πάνε στον έξαρχο. Κρίσης πηγαίνει προς τα μέσα. Βρήκε τον χώρο, ευστόχησε. 46-35. Ξανά κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Για τον Κακαβούλα, για τρεις άστοχο, Παρετσόγλου στο rebound. Έξαρχος για τον Παπαδημητρίου, άστοχο το σούτο, έξαρχος προσπαθεί, Παγοπούρνη στο rebound. Φάουλ από τον Παπαδημητρίου στον Κακαβούλα, δύο βολές. Ένα και 40 για το φινάλι ήταν το τέταρτο φάουλ του Παπαδημητρίου. Καγκαβούλα στις βολές. Εύστοχο στην πρώτη. Μειώνει στους 10, 46-36. Τον Άντρεα Καγκαβούλα αλλαγή. Ο Κυριλής στη θέση του Παπαδημητρίου που έχει 4 φάουλ. Δεν έχει ευκαιρία να μειώσει. Το κάνει με τον Κακαβούλα. 46-39. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Μεγάλο πρεπίστα αυτή. Αλλά τα δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κακαβούλας για τον Βάτσιο. Ο Βάτσιος χάνει την μπάλα. Ένα δευτερόλεπτα. Κρίζεις.
πιθανότατα στην τελευταία επίθεση του δικηγορικού συλλόγου σε αυτό το δεκάλεπτο. Κρίζης πάει προς τα μέσα, 48-39. 10 δευτερόλεπτα, ο Καβούλας. Για τον Παγκοπούρνη, Πόλης, για 2 πόντους, άστοχο, βάζει στο ριμπάουντ. 48-41. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει με την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου στην επίθεση. Ρόμπολας έξαρχος, Σαφαρίκας Γκρίζης. Και Καβαδίας, η τετάδα βήματα στην πρώτη επίθεση. Ναι, Καρτσακλής, Κακαβούλας, Αναστασόπουλος, Τσιτσιτέος και Σωτηρόπουλος είναι η τετάδα με την οποία ξεκινάει η φάρμακο team την τελευταία περίοδο. Η διαφορά στους 7. Ο Καβούλας. Πρέπει να πάει προς τα μέσα. Αλλάζει με τον Τσιτσικά. Άστοχος, ο Σαφαρίκας πρίχνει την μπάλα στον Γκρίζη. Πάνω Ρόμπολα, 50-41. Τσιτσικάος, μένει ελεύθερος, άστοχος όμως. Για να δούμε τον Καβαδία. Με το λάθος των Τσιτσικάου στον εκνηδιασμό, αστοχή! Ο Φαρίκας με κρίση. Από το καλάθι είναι ο έξαρχος. Εύστοχος ο έξαρχος. 52-41. Και time out για την φάρμακο team. Επαναφορά με τον Τσιτσικάου. Ξαναφέρνει την μπάλα και θα οργανώσει την επίθεση. Ο Κυρόπουλος κερδίζει το φάλο τον Καβαδία εκεί. Πρώτο φάλο στο 14 λεπτό. Ο Κυρόπουλος, ωραία προσπάθεια. Μείωσε 52-43 ο Κοντάρης ο Κυρόπουλος. Εξαρχώς σε δύσκολη προσπάθεια. Ο Τσιτσικάος τελικά θα πάρει το rebound. 52-45. Ένα σερί 4-0 μετά το time out για την φάρμακο team. Μειώνει στους 7. Ο Ρόμπολας για 3. Είναι εύστοχος. Διψήφια διαφορά. Ξανά 55-45 με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Κάνιου Ρόμπολα. Καβούλας, δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει φάουλ από τον Γκρίζη. Όχι, από τον Σαφαρίκα. Δικαιώμα για δύο βολές. Δεν πετυχαίνει το καλάθι αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Αναστασόπουλο. Το τέταρτο από τον Αναστασόπουλο. Yeah.
67 από τον Θόδωρο Καβάδια. Βάτσε, θέση του Αναστασόπουλου. Πηγαίνει προς τα μέσα στο Σωτηρόπουλο, ο Σωτηρόπουλος. 50-50. Εξαρκός για τον Καβαδία. Εξαρκός στη γωνία, ξανά για τον Καβαδία. Τέλος χρόνου. Δεν έγινε νωρίτερα το κλέψιμο. Ας δεις ανασχετή ο Ηλιάς. Παρετσόγλου στην θέση του Καβαδία, ο οποίος φαίνεται να μην κάπου να στραβοπάτησε. Τσιτσικάος. Χορεύει και στην Στεφάνη, αλλά δεν καταλήγει στο καλάθι. Ξαρχος κάνει την μπάλα, Σωτηρόπουλος για Τσιτσικάο. Καβούλας πηγαίνει προς τα μέσα. Τα 4 μέτρα το σουτ, άστοχο. Παρετσόγλου μαζεύει το rebound. Τον Φαγοπούρνη περνάει αστοχή. 2-3 follow εκεί, αστοχή ο Γκρίζης. Τσιτσικάος περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Παρετσόγλου. Κόμπολας που αποσπά την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Κουτσιάφτης επιστρέφει θέση για να δούμε τον Φαγοπούρνη. Κάντε και 26 για το φινάλε επίθεση για την Φαρμακοτίνη. Καγκαβούλας στην επαναφορά. Τσιτσικάος για τον Σωτηρόπουλο. Σωτηρόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα. Παίρνει το ριμπάουντ, αστοχή. Ο Σαφαρίκας τελικά καθαρίζει τη φάση. Λάθος πάσα εδώ. Ναι, επίθεση για τη Φαρμακοτίν, 5-2 για το φινάλε. Συγκεντρωθείτε λίγο, συγκεντρωθείτε λίγο. Θα κομμετήσω το τελευταίο πεντάλεπτο, Καγκαβούλες. Έχασε την μπάλα ο Ρόμπολας. Πρέπει στον εθνιδιασμό τον Γκρίζη. Έχουν δύο πάνω του. Υπάρχει φαουλ χαμηλά όμως. Αναστασόπουλος επιστρέφει για να δούμε στη θέση του Βάτσκου. Ναι, στη θέση του Βάτσκου. Σωτηρόπουλος άστοχος για τρεις, ο Αναστασόπουλος στο ριμπάουτ. Μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Σαφαρίκα. Κάνει το φαουλ τελικά στον Καγκαβούλα. Yeah.
παίρνει το σκρίνο από τον Σωτηρόπουλο, πηγαίνει προς τα μέσα, πάσα για τον Αναστασόπουλο, τα χέρια του Σαφαρίκα, η μπάλα στην προσπάθεια να γυρίσει προς τα έξω την μπάλα ο Αναστασόπουλος. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Φάρμακο Τιμ. Τσιτσικάο. Ο Ρόμπολας κερδίζει το φάουλ εδώ, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Ο Πυρόπουλος του έκανε το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές στα 3.52. Είναι το 5 για το Θοδωρή Σωτηρόπουλο. Όχι, δεν είναι. Υπήρχε μια συμφωνία με τα φάλ που έχουν γίνει και το τι δείχνει ο πίνακας. Δεν ήταν, ήταν και για το Σωτηρόπουλο. Ο Πάνος Ρόμπολας με άστοχο στην πρώτη βολή παραμένει το 58-50. Δεύτερη ήταν εύκολο πότε. Αλλά από το πλάι με επαναφορά της Φάρμακο Τιμ. Σωτηρόπουλος του τριών κόντων. Και time out. Επαναφορά για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου στα 3,5 λεπτά για το φινάλε. 58-52 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Περπάτησε λίγο. Η Φάρμακο Τιμ στην επίθεση με τη διαφορά στους 6. Τσιτσικάος πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει και τον Κακαβούλα. Τσιτσικάος για 3. Άστοχος. Μία αυτό. Παρετσόπουλου παίρνει το ριμπόλ, το έξαρνος θέλει να τρέξει. Σταματάει, πηγαίνει σε οργανωμένη επίθεση τελικά. Γκρίζης. Στους τριών πόντων. Άστοχο. Δεν είναι μέσα όπως είπε ο Νίκος Γκρίζης. Για να δούμε εδώ, ο Καβούλας συγκρατεί την μπάλα. Σωτηρόπουλος, Τσιτσικάος, είναι ξεμαρκάριστος στο τριών πόντων άστοχο, Κακαβούλας στο επιθετικό ριμπάουτ. Σαρκός αστοχή απέναντι στον Σωτηρόπουλο. Ο Τσιτσικάος κερδίζει το φάουλ από τον Κυριλή. Είναι το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου χωρίς να στείλει στις βολές στη Φάρμακο Τιμ. 2 και 12 για το φινάλε. Και επαναφορά με τον Πανταζή. Τσιγκάου. Τριών πόντων άστοχος. Ο Γκρίζης στο rebound. Λάθος η πάσα. Την πήγαινε για τον έξαρχο και ήταν η βάση της μπασκέτας. Ένα και 50. Κακαβούλας, Τσιτσικάος. Άστοχος. Δεν είναι η μέρα του σήμερα. Εδώ βγαίνει στον εκτιδιασμό δικηγορικός σύλλογος. Πάσα στον έξαρχο, φάουλ από τον Πανταζή, δικαίωμα για 2 βολές στα 99 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Εδώ ο δικηγορικός σύλλογος μπορεί να πάρει
σε κάθαρο προβάδισμα νίκης. Μεγαλύτερο suspense στο φινάλε. Mm-hmm. 59-52, μία στις δύο από τον 26άρχο. Σπυρόπουλο. Mm-hmm. Να πάει προς τα μέσα. Βγάζει στον Κακαβούλα. Πολύ άστοχο το φούτ τριών πόντων. Το Χαρίκας πήρε το ριμπόντ. Άλλαξε με τον Γκρίζη. Κερδίζει το φόλ από τον Πανταζή εδώ. Δεν παίζει και το καλάθι. Έχει δικαίωμα όμως για δύο βολές. Παπαδημητρίου επιστρέφει. Μετά το time out. Ο Νίκος Γκρίζης έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την νίκη του δικηγορικού συλλόγου. Είναι και 17 πριν το φινάλε. Είναι εύστοχο στην πρώτη, 60-52. Oh. 61-52 η διαφορά στους 9. Oh. Πρέπει να δούμε μαγικά πράγματα. Oh. Σπυρόπουλος για 3, είναι εύστοχος. 61-55. Ξανά προβάδισμα 8 πόντων. Σωτηρόπουλος. Καλάθι. 63-57. Στα 39 δευτερόλεπτα. Εξαρχώς κέρδιζε φάουλ από τον Τσιτσικάου και δικαίωμα για δύο βολές. Κατά αυτό δευτερόλεπτα, έτσι. Κατά αυτό δευτερόλεπτα. Εξαρχώς ψύχρεμος, 64-57. Στις 3 κατοχές, εντάξει δεν γίνονται. Ο Σωτηρόπουλος είναι άστοχος. Rebound από τον Παρετσόγλου. Μακρινή πάσα για τον Γκρίζη. Κάπου εκεί στα καθίσματα πήγε μπάλα. Άλλο πήγαινε να πω ότι ο γερικός ολόγος δείχνει μεγάλη ψυχραιμία στο δεν βγήκε αυτό. Τσικάος για 3. Άστοχος, ο έξαρχος στο rebound. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο έξαρχος περνάει την γραμμή του κέντρου. Κάνει, κρατάει στον έλεγχο του την μπάλα. Δεν θα γίνει επίθεση. Ο Γκρίζης αφήνει την μπάλα. 65-57. Ο δικηγορικός σύλλογος κερδίζει την φάρμακο την στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου. Ναι, νομίζω ναι, στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν μπροστά, οπότε... Στο μεγαλύτερο, σε όλο το διάστημα ήταν μπροστά, οπότε...